Και να καλωσορίσω στα κεντρικά στούντιο του SBC τον κύριο Δημήτρη Τζάνα, Διευθυντή Επενδύσεων του Κύκλου Χρηματιστηριακής. Κύριε Τζάνα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, είστε γουρλή σήμερα, γιατί σπάσαμε τις 800 μονάδες. Ναι. Λογικά θα τα υπερβούμε τώρα. Πριν πάμε όμως ειδικότερα στο χρηματιστήριο, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για το αποτέλεσμα της Κυριακής και αν τελικά, όπως γράφει και το Bloomberg χθες, οι αγορές ψήφισαν και βλέπουν νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές και ότι έχει αλλάξει γενικά και η ψυχολογία. Ωραία. Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Είχαμε ένα πρώτο τετράμινο όπου έκλεισε ένας ανωδικός κύκλος στο ελληνικό χρηματιστήριο και στη συνέχεια διατελούσε επί κάποιες εβδομάδες εντός του Μαΐου σε μια κατάσταση αναμονής, περιμένοντας βέβαια τα των ευρωεκλογών. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οι συν 9,5 μονάδες, σηματοδοτεί, όπως τουλάχιστον συνομολογούν όλοι, δεν βλέπω καμία πλευρά να λέει κάτι αντίθετο, ότι θα υπάρξει και νίκη στις εθνικές εκλογές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μια κυβέρνηση η οποία θα έχει άλλο στίγμα σε σχέση με τις αγορές, φιλοεπενδυτικό στίγμα, με προσδοκίες ότι το επιχειρήν θα έχει ένα άλλο ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα και η αναπτυξιακή έτσι, ανάταξη, η προσπάθεια να υπάρξει επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης θα είναι το κυρίαρχο ζήτημα της επόμενης κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν όλα τα προεξοφλεί το χρηματιστήριο, ότι θα συμβούν, σε ποια έκταση βεβαίως απομένει να δούμε όταν και όποτε θα υπάρξει αυτή η νέα κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός προεξόφλησης στο χρηματιστήριο. Αυτό έγινε στις δύο πρώτες συνεδριάσεις. Και αυτό σε πείσμα, αν θέλετε, και σε αντίθεση με το διεθνές περιβάλλον, το οποίο συνεχίζει να είναι γεμάτο μαύρους κύκνους, με γεμάτο θέματα τα οποία προκαλούν ανησυχίες και αναταραχή και αβεβαιότητες. Το ελληνικό χρηματιστήριο λοιπόν δείχνει μια διάθεση αυτονόμησης. Το ζητούμενο είναι πόση αυτονόμηση χωράει, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει, μέχρι πού μπορεί να πάει. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Έχουμε ένα χρηματιστήριο στο οποίο οι ξένοι επενδυτές έχουν τον πρώτο ρόλο. Οι Έλληνες επενδυτές, είτε με τη μορφή ιδιωτών, είτε με τη μορφή θεσμικών, έχουν μικρό ρόλο. Επομένως, η κίνηση των διεθνών αγορών εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο. Μιλάμε για αποκατάσταση μιας κατάστασης υπερπόλησης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το είδαμε από τις θέσεις short των ξένων, μειώνονται σταδιακά. Αρχίζουν λοιπόν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και οι ξένοι στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις προοπτικές του. Αυτό δείχνει και αγορά ομολόγων. Τα επιτόκια στα δεκαετή ακούμπησαν το 3-10, σε αυτή την περιοχή βρισκόμαστε. Άρα υπάρχει μια πεποίθηση ότι η αγορά ομολόγων θα επιταχύνει τη διαδικασία οι ελληνικοί τίτλοι να είναι επενδύσιμοι τίτλοι. Βλέπετε έκδοση πριν τις εκλογές στις έκτακτες ή δύσκολα ο ΔΙΚ θα πάει να βγάλει το εφταετές για το IMF? Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια μικρή έκδοση, ώστε η καμπύλη, αν θέλετε, των αποδόσεων να τίνει ακόμα επί τα βελτίω, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Είναι πιθανό λοιπόν να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum ο ΔΙΧ, ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε μια διαδικασία προεξόφλησης. Τα τεχνικά δεδομένα δείχνουν ότι η περιοχή των 830 μονάδων είναι ένας στόχος. Εφόσον οι συναλλαγές παραμείνουν κοντά στα 100 εκατομμύρια, στα τριψήφια, τις υπερβήκαμε τις προηγούμενες μέρες, λόγω όμως των ειδικών δεδομένων του rebalancing, σωστά, γιατί ξανάρθανε μετά τη Eurobank και η Εθνική στους δείκτες MSCI. Είχαμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Αν λοιπόν παραμείνουν οι συναλλαγές στα 100 εκατομμύρια, μπορούμε να αισιοδοξήσουμε ότι η υπέρβαση των 800 μονάδων είναι κοντά και σε σχέση με τις εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο ξαναλέω έχει θέματα σοβαρά, η ένταση των σχέσεων Αμερικής και Κίνας καλά κρατεί. Το Brexit, το άτακτο Brexit, είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Υπάρχει κόντρα Ρώμης Βρυξελών, ο Σαλβίνι έτσι είναι. Έχουμε και την Ιταλία σε συνέχεια των ευρωεκλογών. Ευτυχώς οι ευρωεκλογές έβγαλαν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ανέτρεψε τη δύναμη των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενισχύθηκαν τα ακραία κόμματα, μεν, αλλά χωρίς να αμφισβητηθεί ότι η πλειοψηφία είναι φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Είναι ζητούμενο να συνεργαστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό Γαλλία και Γερμανία για την επιλογή ενός προσώπου κοινής αποδοχής. Δεν το βλέπουμε για την ώρα αυτό. Είδαμε κάθε πλευρά να έχει προτείνει τα ονόματα, αλλά ελπίζω ότι μέχρι το τέλος θα υπάρξει μια συνομολόγηση σε ένα πρόσωπο, γιατί είναι αναγκαίο αυτό σε σχέση με την εικόνα που δείχνει η Ευρώπη απέναντι σε τρίτους, ιδιαίτερα τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το χρηματιστήριο τώρα, δηλαδή, μέχρι τις 7 Ιουλίου που θα έχουμε τις πρόορες εθνικές εκλογές, λέτε, θα πάει σβηστά. Και μετά να μου πείτε τι θα περιμένει από την κυβέρνηση την καινούργια. Δεν περιμένουμε οπισθοδρόμηση. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό. Είδαμε ότι έχουμε ενάρετα χαρακτηριστικά. Ωραία. Που σημαίνει, δηλαδή, ότι σε ημέρες όπως χθεσινή αποκόμισης κερδών, οι αγοραστές δείχνουν το παρόν. Είναι έτοιμοι, λοιπόν, να θεωρήσουν ότι οι τιμές, οι χαμηλές της ημέρας, είναι ευκαιρίες αγοραστικές. Αυτό είναι η έκφανση του ενάρετου κύκλου και αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, εκτός όμως κάποιου σοβαρού διαταρακτικού απροόπτου από τις διεθνείς αγορές. Εύχομαι ότι δεν θα υπάρξει. Αν οι συνθήκες είναι όπως τώρα, χωρίς κάτι ακραίο, ναι, το δικό μας χρηματιστήριο, λοιπόν, θα κάνει αυτή την κίνηση, την πλάγιο ανωδική, ναι, ενδεχομένως, αλλά με επιβραδυνόμενους ρυθμούς. Έγινε η πρώτη γενναία άνοδος το πρώτο διήμερο. Αν πάρουμε και την Παρασκευή, είχαμε ένα σύν 9,51 του γενικού δίκτυα. Στις τράπεζες είχαμε υπεραπόδοση. Ναι. Είναι πάντα ο τραπεζικός κλάδος εμπρός στο φυλακή, γιατί έχει τα ομόλογα και τα ομόλογα δίνουν αποδόσεις στις αποτιμήσεις. Υπάρχει το θέμα της εκαθάριση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, το οποίο έχει παραμείνει λίγο σε εκκρεμότητα. Είναι πιθανό να δούμε εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Και από την Πυριώση και από την Eurobank, πιθανόν και οι Βρυξέλλες να έχουν να πούν κάτι, μάλλον όμως όχι μέχρι τις εκλογές, σε σχέση με τα σχήματα τα οποία έχουν προταθεί, είτε οι τιτλοποιήσεις δανείων, είτε το ειδικού σκοπού σχήμα της τράπεζας της Ελλάδος, για να μεταβαστεί μεγάλος αριθμός. Οι τράπεζες όμως συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους σε εισαγωγικά αθόρυβα, με επικοινωνίες που έχουν με τα funds ειδικού σκοπού. Και αυτό διαμορφώνει τις προσδοκίες ότι θα γυρίσει σελίδα. Ανησυχείτε για το Eurogroup της 13ης Ιουνίου να έχουμε εκεί κάποιο καμπανάκι, κάποια κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα για τις τελευταία πακέτα παροχών του Πρωθυπουργού? Κατά πάσα πιθανότητα το Eurogroup αυτό μάλλον θα μεταφέρει την έκθεση σε σχέση με την Ελλάδα σε επόμενο χρόνο. Σωστά. Όταν είσαι σε προεκλογική περίοδο η χώρα τώρα. Ναι, διότι οτιδήποτε και να πει το Eurogroup θα εκλειφθεί ότι είναι παρέμβαση εκλογές. Είτε πει ότι όλα καλώς βαίνουν, είτε δείχνει κίτρινη κάρτα, θα εκλειφθεί ότι παίρνει το μέρος μιας ή της άλλης πλευράς. Σωστά. Άρα, εν μέσω προεκλογικής περίοδου, μάλλον δεν θα είναι στην ατζέντα το ελληνικό θέμα, θα υπάρξει μια εύλογη περίοδος αναμονής. Σωστά. Όταν έχουμε τη νέα κυβέρνηση, που όλα δείχνουν και βάσει του αποτελέσματος ότι θα είναι Νέα Δημοκρατία, η αγορά και η δική μας και οι ξένοι, τι είναι αυτό που πρώτα θα δουν? Αυτό που έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, το έχω ήδη 10 νομοσχέδια έτοιμα, θα τα περάσω γρήγορα, θα πρέπει να δώσω μεγάλη κίνηση να επανέλθει η οικονομία, τι θα κοιτάξουν? Όσο πιο ψηλά είναι ο δείκτης με την ανάληψη από τη νέα κυβέρνηση, τόσο ο πύχης των προσδοκιών είναι και ψηλότερα. Σωστά. Θα πρέπει επομένως να είναι ετοιμοπόλεμη η νέα κυβέρνηση, να δώσει χειροπιαστά δείγματα γραφής σε σχέση με το αφήγημα, σε σχέση με τη συνταγή πλέον. Μετά είναι αφήγημα προεκλογικά, μετά θα είναι διατάφτα, ενέργειες συγκεκριμένες, οι οποίες να δείξουν ότι δράσεις συγκεκριμένες δημιουργούν προϋποθέσεις να γεννηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Είτε αυτές αφορούν δημόσιες επενδύσεις, είτε αυτές αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό είναι, λέτε, το κορυφαίο. Οι με δημόσιες επενδύσεις έχουν να κάνουν με το. Με διαφοροποίηση αυτής της διαδικασίας του πρωτογενούς πλεονάσματος, του υπέρμετρου πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο περιλαμβάνει και περικοπές του ΠΔΕ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άρα πρέπει να υπάρχει μια άλλη συνταγή, μια άλλη τακτική, ώστε κάποιες νέες δημόσιες επενδύσεις να έρθουν και να γεννήσουν θέσεις απασχόλησης και δράσης. Και στο ιδιωτικό τομέα, εκεί η συζήτηση έχει να κάνει με τα λογής-λογής εμπόδια, τα οποία είναι ένα σκέλος, έχει να κάνει με τα φορολογικά. Πρέπει, λοιπόν, εκεί να δούμε με ποιο τρόπο οι φορολογικές επιβαρύνσεις των φυσικών, των νομικών προσώπων σε προϊόντα συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος και το καθεξής, θα βαίνουν αποκλιμακούμενοι, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία απότομα με έναν τρόπο. Υπάρχουν πάντα οι δανειστές. Αυτό πρέπει να υπάρχει η συνεννόηση με τους δανειστές. Γιατί πρέπει να βρεις και τα έσοδα αντίστοιχα. Πού θα προκύπτουν τα έσοδα που θα χάνεις μειώντας τη φορολογία? Ακριβώς. Εσύ θα προσδοκάς, βέβαια, ότι αυτή η διαδικασία θα γεννήσει νέες δράσεις και άρα η μάζα των προσφορολόγηση δεδομένων θα είναι διαφορετική. Ο πλούτος της οικονομίας εν γέννη. Άρα το ένα θέμα έχει να κάνει με τις φορολογικές επιβαρύνσεις φυσικών νομικών προσώπων και προϊόντων, ειδικοί φόροι και οι έμεσοι φόροι, και το άλλο έχει να κάνει με τα λογής-λογής θέματα, τα θεσμικά, ό,τι έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία, με τις αδειοδοτήσεις, με το πόσο γρήγορα εγκρίνεται μια επένδυση.
Εκεί πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες πιλωτικές δράσεις. Μία κορυφαία τέτοια βέβαια δεν μπορεί να είναι άλλη από το ξεκίνημα του έργου στο ελληνικό, που θεωρούμε ότι είναι το κεντρικό, το κυρίαρχο, ανεξάρτητα κανείς αν συμφωνεί ή όχι με τα χαρακτηριστικά της επένδυσης, είναι μια δραστηριότητα η οποία θα γεννήσει μεγάλο αριθμό θέσεων απασχόλησης. Δεν πρέπει να είναι η μόνη όμως, πρέπει να είναι και άλλες. Πρέπει να δούμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο θα έρθουν μεγάλοι επιχειρηματίες, και τονίζω το μεγάλη γιατί αυτή είναι οδηγός, σημαντικοί επιχειρηματίες έχοντες ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα επενδυτικό σχέδιο στον καθένα σε εισαγωγικά, το οποίο να περάσει ένα μήνυμα ότι γρήγορα ξεκινάει. Σωστά. Έτσι. Είμαστε σε ένα δρόμο, ήδη είμαστε σε ένα τέτοιο δρόμο, μην αδικούμε και την παρούσα κατάσταση. Έχουμε και τώρα κάποιες επενδυτικές δραστηριότητες. Ναι. Η Motorola εξήγηλε 300 εκατομμύρια επενδύσεις, για παράδειγμα. Δεν είμαστε... Είναι το εργοστάσιο του Μυτιλινέου που ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Το εργοστάσιο του Μυτιλινέου. Τη ΓΕΚ Τέρνα επίσης. Τη ΓΕΚ Τέρνα οι επενδύσεις, ναι. Και είδαμε, αν θέλετε, και μια κίνηση την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι ψήφος εμπιστοσύνης στο real estate της χώρας. Ήταν η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 32,7% της Pangea από την Εθνική στην Invel, στον όμιλο Invel, με τη συμμετοχή μάλιστα της EBRD, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι μια ηχηρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές του real estate. Έχει ανάγκη πολύ μεγάλη η χώρα, αλλά και το ελληνικό χρηματιστήριο, από κεφάλαια μακράς πνοής. Τα κεφάλαια που συμμετέχουν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ως επί το πλείστον κεφάλαια που έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Και είναι και ένας κλάδος, να το πούμε. Τα θέλουμε και αυτά τα κεφάλαια, ασφαλώς. Και είναι και ένας κλάδος που δεν εμπλέκεται με τη διαφθορά στο δημόσιο. Δηλαδή αυτός ο κλάδος φεύγει έξω από δημόσιες δαγκάνες και λαβυρίνθους, κύριε Τζάνα. Έτσι, εκεί όμως το κράτος έχει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχει ένα πλήθος ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε νομικά πρόσωπα, δημοσίου δικαίου, σε ΟΤΑ, σε οργανισμούς τοπικής αγοράς, σε φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πρέπει να υπάρξει ένας αριθμός κατά πιλωτικό τρόπο από αυτά, τα οποία με γρήγορες διαδικασίες, ευέλικτες, να βγουν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να έρθουν από κοινού με άλλα περιουσιακά στοιχεία του real estate που σήμερα προσφέρονται από τις τράπεζες, ας προσφερθούν λοιπόν και άλλα επιλεκτικά περιουσιακά στοιχεία. Και το ΤΑΙΠΕΔ βέβαια σε αυτή τη διαδικασία έχει το ρόλο του. Σωστά. Που είναι σε μια διαδικασία αργής προώθησης των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Αυτά λοιπόν με έναν τρόπο έξυπνο εισαγωγικά, σχεδιασμένο, πρέπει να έρθουν κάποια από αυτά με γρήγορο τρόπο και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τις πρώτες 100 μέρες συνηθίζουμε να λέμε, να φανεί ότι μεγάλο μέρος από αυτά ξεκινούν να αξιοποιούνται. Σωστά. Έτσι. Είναι οι λεγόμενες εμπροστοβαρείς δράσεις, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι σήμερα σε κατάσταση λιμνάζουσα, ουδείς ασχολείται με αυτά, έστω και σε εισαγωγικά με ένα ευρώ, αν δοθούν, θα ωφεληθεί η οικονομία, διότι θα υπάρξουν δράσεις, θα υπάρξουν θέσεις απασχόλησης και θα υπάρξουν φορολογικά έσοδα. Όλα αυτά λοιπόν θα πείσουν τους δανειστές ότι να δώσουν το πράσινο φως για κάποια μείωση φορολογικών συντελεστών, αφού θα προσβλέπουν ότι η αναπτυξιακή διαδικασία σύντομα θα φέρει πλούτο καινούριο, άρα και τα φορολογικά έσοδα θα αποκατασταθούν. Σωστά. Εκτός από το καλό νέο που είχαμε χθες για τον τουρισμό που κάλυψε το 25% του ΟΕΠ το 18 με 57 δις, έχουμε και ένα καλό νέο για το 19 με τις καταθέσεις. Ναι. Το οποίο έχετε παρατηρήσει και έχετε πει και σε ανάλυση σας. Έτσι. Έχουμε ένα δεύτερο μήνα όπου έχουμε αύξηση καταθέσεων. Τον Απρίλιο, λέτε. Τον Απρίλιο. Ήταν συν 1,5, συν 1,2 ήταν τον Μάρτιο. Βεβαίως είχαμε το δώρο του Πάσχα. Ναι. Εντάξει, που δεν είναι το ίδιο με το Χριστουγέννων, είναι μισό έτσι. Παρά τα αυτά, φαίνεται ότι παραμένουν κάποια κεφάλαια στις καταθέσεις, άρα αυτό συνιστά μια έστω δειλή ένδειξη αποκατάστασης μιας εμπιστοσύνης. Θα χρειαστεί βέβαια να δούμε και άλλα κεφάλαια, τα κεφάλαια που τα χρήματα που βρίσκονται στην στρώμα μπάνκ, αν θέλετε, στα διάφορα ασφαλή καταφύγια που ο καθένας έχει. Και 29 Ιουνίου πάμε να κλείσουμε 4 χρόνια capital controls, θα θυμίσω, έτσι. Ώστε να δούμε ένα αριθμό μεγαλύτερο. Εκεί πιθανόν χρειάζεται και κάποιες ειδικές φορολογικές επεμβάσεις. Ναι. Ενδεχομένως κάποια αμνηστία, ναι. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να έρθουν, κατ' εκτίμηση είναι 20 με 30 δισεκατομμύρια τέτοια κεφάλαια. Βέβαια. Δεν μιλάω για τα κεφάλαια που έχουν φύγει εκτός Ελλάδος. Ακόμη πιο δύσκολο να δούμε από αυτά.
αλλά για τα κεφάλαια τα οποία από φόβο κυρίως και όχι από άλλους λόγους, γιατί ο άλλος φοροδιέφευγε ή δεν ξέρω κάτι άλλο, παρεμφερές, μεταβιβάστηκαν ειδικά το πρώτο τετράμινο-πεντάμινο του 2015, πήγαν καταθέσεις τότε από τα 160 ξαφνικά στα 120 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αναλώθηκε ένα μέρος από αυτά, αλλά μεγάλο μέρος παραμένει εκεί. Πρέπει λοιπόν εκεί να δούμε κάποια χειροπιαστά δείγματα γραφής. Έχουμε λοιπόν κάποιες ενδείξεις ότι η ψυχολογία και η εμπιστοσύνη γύρω από το τραπεζικό σύστημα αποκαθίσταται δηλαδή. Αλλά πιθανόν λοιπόν να μπορέσει η νέα κυβέρνηση να κάνει μια γενναία κίνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με την ολική άρση των capital controls. Αυτό θα επιφέρει και αξιολογήσεις, αναβαθμίσεις από την Big 3. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Όλα αυτά θα έρθουν, θα είναι σειρά παρενεργειών θετικών εξελίξεων γύρω από αυτή τη δικασία. Και θα δούμε ότι η πιστοτική επέκταση στη συνέχεια μπορεί να πάρει επιτέλους θετικό πρόσημο. Έχουμε λοιπόν επί χρόνια αρνητική πιστοτική επέκταση. Τον Απρίλιο λοιπόν είχαμε 0,1. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι πλησιάζουμε προς το θετικό νούμερο. Μπορούν λοιπόν να γίνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες να φέρουν το τραπεζικό σύστημα από την κατάσταση ζόμπι που βρίσκεται κυριολεκτικά σήμερα σε ρόλο που να έχει στην ανάπτυξη με την έγκριση πιστοτικών σχεδίων, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες λένε ότι δεν υπάρχει σχέδιο το οποίο αρνούνται αν θεωρούν ότι είναι βιώσιμο. Έτσι είναι σε γενικές γραμμές, αλλά υπάρχει και η δειλία των επιχειρήσεων να υποβάλουν τέτοια σχέδια συχνά. Θα έχουμε λοιπόν μια ενάρετη κατάσταση και γύρω από το τραπεζικό σύστημα. Η ρευστότητα θα αποκατασταθεί με αποφασιστικό τρόπο. Τα δάνεια μπορούν να χτυπάμε την πόρτα να ζητάμε για κεφάλαιο κίνησης, για στεγαστικά δάνεια, για όποιο σκοπό ο καθένας θεωρεί ότι θέλει να κάνει κάποια δραστηριότητα. Και όλα αυτά θα φέρουν άλλους ρυθμούς και αυτό το ανεμικό 2%, 2, κάτι, 2,1, 1,9, 2,2, ερίζουν όλοι οι οίκοι και το δούνου του και η Τράπεζα Ελλάδος. Με το 3,5% δεν μπορείς να πρέπει λοιπόν αυτό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να ανέβει αυτό το ποσοστό και να αποκτήσουμε έτσι χαρακτηριστικά μιας χώρας η οποία επιταχύνει την ανάπτυξή της. Ναι. Ένα σχόλιο και για το θέμα της εθελούσας της Εθνικής, το οποίο δεν πέτυχε. Πάει σε παράταση 10 Ιουνίου, κύριε Τζάν, ενώ ακολουθεί και η Πειραιώς την εβδομάδα με 800 εργαζόμενους. Οι τράπεζες εξακολουθούν σε αυτή τη φάση και θεωρούν ότι η επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων δεν συνδέεται με τα μεγέθη των δανείων, δηλαδή με τους πιστωτικούς στόκους ή τις προμήθειες, αλλά συνδέεται με τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Είναι γεγονός ότι έχουμε και καταλυτικές εξελίξεις στις τράπεζες σε σχέση με την τεχνολογία που οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας. Σωστά. Σε λίγο καιρό θα δούμε καταστήματα ηλεκτρονικά. Μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικά. Ναι. Έχουν βέβαια πιλωτικά ήδη τράπεζες κάποια τέτοια. Επομένως, ήδη τα ATM από Ιούλιο ανεβάζουν τις προμήθειες όσοι παίρνουν από άλλη τράπεζα. Έτσι εννοείται να ακριβώς. το ξέρουμε αυτό. Δυστυχώς θα συμβεί και αυτό. Και αυτό είναι βλαπτικό γιατί σε κάποιες περιοχές υπάρχει μόνο μια τράπεζα πλέον. Οπότε, και θα αναγκαστικά κάποιος θα χρησιμοποιήσει το ATM της άλλης και θα επιβαρυνθεί. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια διαδικασία που οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν τα κόστη τους και γιατί η τεχνολογία φέρνει τα πάνω κάτω και όλες οι δουλειές θα γίνονται αυτοματοποιημένα και τα σημεία πώλησης θα μειωθούν. Σωστά. Πόσοι να είναι στα κεντρικά, αν θέλετε, στις διοίκησεις. Ή θα είναι μόνο 29 το μηνός που είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν την παραδοσιακή σχέση με τις τράπεζες. Σε αποτελέσματα σε σχέση με τα λειτουργικά ευεργετικά. Άρα είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Πρέπει να επιταχυνθεί και άλλη διαδικασία της έκδοσης πιστωτικών δανείων, ώστε να επέλθει κάποια ισορροπία. Ευλόγως και το προσωπικό σε αυτή τη διαδικασία δείχνει απροθυμία, διότι όποιος φεύγει από την αγορά εργασίας, ειδικά στο χρηματοπιστωτικό. Και αν δεν είσαι κοντά στη σύνταξη, τομέα, δύσκολα να. Έτσι, δεν όσο γενναιό και να είναι το πακέτο της αποζημίωσης. Μετά πάει σε αναζήτηση άλλης plan B, αν θέλετε. Σωστά. Δηλαδή ετεροαπασχόλησης. Σωστά. Λοιπόν, επειδή τελειώνει την κουβέντα μας, τα πρόσωπα που θα επιλεγούν από τη νέα κυβέρνηση θα παίξουν ρόλο γενικά στα παρολικά υπουργεία. Δηλαδή, ακούγονται διάφορα ονόματα για το θέμα του Υπουργού Οικονομικών. Αν πιστεύετε ότι θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την παράδοση είτε με καθηγητές πανεπιστημίου είτε με άνθρωπους θεωρίας ή να βάλει μάχημους ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι έχουν περάσει από κάποια πόστα να μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει. Έτσι. Εδώ πέρα τώρα παίζουμε μέρα-μέρα με τις εξελίξεις. Δεν παίζουμε ούτε εβδομάδα ούτε με μήνα. Στην Αμερική να πω ότι υπάρχει ο θεσμός του sabbatical, τον οποίο παίρνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να πάει να δουλέψει στην αγορά εργασίας και να έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από
τα πραγματικά δεδομένα. Σωστά. Αυτό λοιπόν στην Ελλάδα το έχουμε στρεβλώσει λιγάκι. Αυτό συμβαίνει εδώ μόνο με το δημόσιο τομέα και όχι με το ιδιωτικό τομέα. Αν ζητήσει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πάρει ένα χρόνο για να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα τη λάβει αυτή την άδεια. Θα τη λάβει ενδεχομένως για να πάει στο δημόσιο, όπου όμως οι προσλαμβάνες παραστάσεις είναι άλλου τύπου, άλλων δεδομένων. Λοιπόν, άρα επομένως θα πω ότι μικρός αριθμός καθηγητών πανεπιστημίου έχει πραγματικές γνώσεις της αγοράς. Έτσι. Άρα η ζητούμενο είναι να επανδρωθεί τα παραγωγικά και γενικά κάθε τομέας που έχει να κάνει με έργο συγκεκριμένο από άτομα τα οποία έχουν και πραγματικές εμπειρίες από την αγορά εργασίας και όχι κατά ανάγκη κομματικό διαβατήριο. Έτσι. Μπορεί κάποιος δηλαδή να έχει τέτοιες προσλαμβάνες παραστάσεις και να είναι κατάλληλος και πιστεύω ότι αυτή η επιλογή θα γίνει σε σημαντικό βαθμό αυτή τη φορά, γιατί υπάρχει η εμπειρία της αποτυχίας μεγάλου αριθμού προσώπων με θεωρητική μόνο κατάρτιση ή με αιμονικές ιδέες λόγω κομματικών τέτοιων διαβατηρίων. Σωστά. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα επιλεγούν άτομα με τέτοια χαρακτηριστικά. Γιατί δεν υπάρχει και χρόνος τώρα να πεις ότι. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια να πιστούν πολλά τέτοια. Να δεχθεί κάποιος να φύγει από τον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε. Και άρα χρειάζεται μια προετοιμασία σε αυτό, ώστε οι άνθρωποι που θα αναλάβουν πραγματικά να έχουν εμπειρία του αντικειμένου που θα κληθούν. Και όχι να, αν με βάλετε εμένα έφνη σε ένα νοσοκομείο, δεν έχω ιδέα πώς έχουν τα θέματα. Δεν θα έπρεπε να επιθυμεί κάποιος από άλλο τομέα να αναλάβει τέτοια ευθύνη. Νομίζω όμως ότι υπάρχει η εμπειρία και αυτό σε σημαντικό βαθμό θα επιδιωχθεί να γίνει με άτομα με πραγματικές εμπειρίες από την πιάτσα που λέμε. Σωστά. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής, όση ώρα μιλάει ο κύριος Δημήτρη Τζάνας, Διευθυντής Επενδύσεων και Κύκλους Χρηματιστηριακής, είναι στο ΣΥΝ 1,14. 802,08 μονάδες, ο τζίρος ήδη έχει ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαιώνουμε δηλαδή ότι έχουμε όντως ένα σενάριο αυτονόμησης του ελληνικού χρηματιστηρίου. Έτσι. Θα τεθεί ένα ως πότε και πόσο πολύ. Έχουμε ενδεχομένως κάποια διαδρομή ακόμα να τη δούμε σε πείσμα, αν θέλετε, των όποιων εξελίξεων συμβαίνουν στις διεθνείς αγορές. Αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι για όλη την προεκλογική περίοδο σε καμία περίπτωση. Σωστά. Θα τεθεί θέμα όταν μπουν κάποια τεχνικά όρια, αν θέλετε, θα επισημανθούν αυτά, που οι αγορές θα ξανασκεφτούν σε σχέση με το πόσο πολύ μπορεί να κινείται αγνοώντας τις εξελίξεις της διεθνούς αγορές. Τώρα έχουμε γυρίσει ουσιαστικά 12 μήνες πίσω. Έτσι. Τα επίπεδα αυτά είναι ουσιαστικά Μάρτιος-Απρίλιος του 2018. Είμαστε εκεί. Στο χρηματιστήριο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε μετά τις εκλογές τις εθνικές. Θα είστε εδώ πέρα. Φαντάζομαι θα πάτε και διακοπές. Το καλοκαίρι πάλι φέτος μου θυμίζει το 2015, κύριε Τζάνο. Όπως ήμασταν με το Brexit, πάλι φέτος εδώ θα είμαστε γιατί μέχρι 20 Ιουλίου θα πρέπει να δούμε τι κυβέρνηση έχουμε, υπουργεία κτλ. Έχει χάσει και το ελληνικό χρηματιστήριο πολλά χρόνια και οφείλουν να γίνουν μια σειρά από εξελίξεις και γρήγορα για να το φέρουν και το χρηματιστήριο σαν ένα βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αναπτυξιακής ανάταξης οικονομίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρη Τζάνας, Διευθυντής Επενδύσεων του Κύκλου Χρηματιστηριακής.